όπως τονίσαμε και στην συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, ως κόμμα δεν είμαστε αντίθετοι σε μέτρα που βελτιώνουν τις παροχές, τις συνθήκες περίθαλψης, τις έγκαιρες διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών του λαού μας. Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας όμως, η ανάπτυξή τους και η απολύτως και καθολική αξιοποίησή τους από το λαό, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την αντινομική διάθεση προσφοράς. Αντίστοιχα, τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να στελεχώνται με μόνιμο προσωπικό πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και να αποτελούν φυσικά μέρος του πανελλαδικά ανεπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν να παρέχονται όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και παράλληλα, οι όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συμπληρωματικά. Σε αυτή την κατεύθυνση και πλαίσιο της θέσης μας εντάσσουμε και την ανάγκη κατασκευής του νέου σύγχρονου νοσοκομείου στη Σπάρτη, ενταγμένου στο δημόσιο, με πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό, με 100% χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με απολύτως δωρεάν όλες τις παροχές προς όλους. Με την τωρινή σύμβαση, που εξειδικεύει τους όρους και προϋποθέσεις κατασκευής και λειτουργίας του νοσοκομείου Σπάρτης, όχι μόνο επιβεβαιώνεται η επιφύλαξη που είχαμε θέσει το 2018 στη συνολικότερη σύμβαση τότε, αλλά όσα προβλέπονται έχουν σαφή προσανατολισμό την ενίσχυση του εμπορευματικού και επιχειρηματικού του χαρακτήρα. Έτσι, οι γενικές αναφορές της αρχικής σύμβασης περί αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών όπου θα γινόταν τα νοσοκομεία, αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης, όπως της Σπάρτης, στη Θεσσαλονίκη, το Πέδων, στην Κομωτινή, περί αναβάθμισης λοιπόν των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πληθυσμό, που υπέγραψε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, επέτρεψε σήμερα να γίνει με τη συγκεκριμενοποίηση ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά στην κατεύθυνση ίδρυσης ενός νοσοκομείου επιχείρησης στο πλαίσιο του δημοσίου. Δηλαδή, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με όρους λειτουργίας ιδιωτικού νοσοκομείου, όπως του Παπαγεωργίου, του Σαντορίνης κλπ. Και προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν και οι προβλέψεις της σύμβασης για ενίσχυση της αυτοτελούς δράσης του νοσοκομείου σύμφωνα με τους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης που χαρακτηρίζει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η ύπαρξη κριτηρίων επιχειρηματικής δράσης όπως η οικονομικά αποδοτικότερη λειτουργία, όπως αναφέρεται μέσα στη σύμβαση, η εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, προσαρμογή δηλαδή στους κανόνες της αγοράς, αλλά και η ύπαρξη του Γενικού Διευθυντή, CEO, όπως αναφέρεται μέσα, που είναι χαρακτηριστική θέση στελέχους στις επιχειρηματικές στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του νοσοκομείου, τα ζητήματα δηλαδή των πνευματικών δικαιωμάτων και η μη δυνατότητα αξιοποίησης εγγράφων από μονάδα σε μονάδα, δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης ότι δεν είναι τυχαίο πως στους σκοπούς και στο αντικείμενο δεν υπάρχει αναφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας, παρά αναφέρεται η συμβολή του έργου γενικότερα στον ελληνικό τομέα υγείας. Ενώ ή με την κατάσταση των κλινικών, αφού των μονάδων, των τμήματων, αφού ολοκληρωθεί το νέο νοσοκομείο, σημαίνει ότι αυτές οι δομές, αυτά τα τμήματα, οι κλινικές που λειτουργούσαν στο δημόσιο νοσοκομείο, μετατρέπονται αυτόματα σε υποδομές του νοσοκομείου επιχείρηση με την αντίστοιχη λειτουργία. Και τέλος, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου σε αιτήσια και έκτακτη περίπτωση, που το ίδιο θα το κρίνει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ. Του νοσοκομείου, με παροχή προς αυτό όλων των εγγράφων και το δικαίωμα του ελέγχου τους. Το ζήτημα όμως, και το καταθέσαμε και στην Επιτροπή, δεν είναι ότι πράγματι μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και χρειάζεται ένα σύγχρονο νοσοκομείο σε υποδομές, εξοπλισμό, παροχές, αλλά οι όροι παροχής και η δυνατότητα αξιοποίησης τους από το λαό, αφού ως επιχειρηματική μονάδα θα εξαρτάται ακόμα πιο πολύ από τις πληρωμές του λαού. Έμεσες, είτε άμεσες, είτε δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε απευθείας από την τσέπη των ασθενών. Γίνεται λοιπόν φανερό πως δεν πρόκειται απλά για μια δωρεά που κάνουν κατά διαστήματα οι καπιταλιστές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα διάφορα κοινοφιλή ιδρύματα που στείλουν, παρά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προώθησης της πολιτικής των αντιλαϊκών διαρθρώσεων στον τομέα της υγείας.
της περαιτέρω εμπορευματοποίησης των παροχών και ενίσχυσης των επιχειρηματικών κριτηρίων λειτουργίας των μονάδων υγείας. Και είναι ακριβώς οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που η σκανδαλώδης στήριξή τους με παντός είδους κίνητρα και προνόμια από το κράτος και όλες τις αστικές κυβερνήσεις έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική επιδείνωση των λαϊκών αναγκών και στην υγεία, την υποβάθμιση περαιτέρω της δημόσιας υγείας, οι προσφορές των οποίων όχι μόνο δεν λύνουν προβλήματα ή τα προβλήματα, αλλά τα επιδεινώνουν παραπέρα. Αντίστοιχα, στα υπόλοιπα άρθρα του νοσοκομείου έχουμε μία από τα ίδια. Συνεχίζεται η ίδια αδιέξοδη πολιτική που μας έφτασε ως εδώ, είτε με μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούν σε ζητήματα προσωπικού, παρατάσεις δηλαδή ολιγόμενων συμβάσεων, μετακινήσεις, συνέχιση του καθεστώτος αναστολής με διατήρηση της υποχρεωτικότητας και άλλα. Συνεχίζοντας έτσι την αποδεκατισμένη, την ίδια πολιτική του στυψίματος, κυριολεκτικά το αποδεκατισμένο προσωπικό και της απογύμνωσης παράλληλα των νοσοκομείων αλλά και κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Συνεχίζεται να αξιοποιείται το εμβόλιο, ο εμβολιασμός κατ' επέκταση, ως μέσο κοινωνικού αυτοματισμού και επιβολής αντιδραστικών μέτρων, ενώ δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση και εχνηλάτηση. Επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους στους εργασιακούς χώρους, από τα νοσοκομεία, αλλά και μέτρα, και όχι μόνο, αλλά και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, αντίστοιχα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με επίκτηση δρομολογίων και άλλα. Έτσι λοιπόν, αντί για μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ, με κατεπίγουσες διαδικασίες και μόνο με έλεγχο των τυπικών προσόντων, μονιμοποίηση όλου του υπηκουρικού υγειονομικού προσωπικού και των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά και την άρση των αναστολών εργασίας των υγειονομικών, η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια πολιτική των ληξιπρόθεσμων συμβάσεων προσωπικού, αφού κατά την ίδια, όπως έχει δηλωθεί επανειλημμένος στο παρελθόν, δεν θα χρειάζεται αυτό το προσωπικό μετά την πανδημία, θα αποτελούν πολυτέλεια και όπως έχει δηλώσει όταν η κυβέρνηση, όταν είναι γνωστή σε όλους, όχι μέσα στην πανδημία, αλλά πολύ πριν την πανδημία, η τεράστια υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας. Έτσι λοιπόν και η αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ για την κάλυψη κενών, είτε με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα του νομοσχεδίου, αλλά κυρίως τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου, αλλά και τα όσα ακούσαμε και από τους υπουργούς στη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου στις επιτροπές, αφενός αποτελούν ομολογία πως δεν πρόκειται να κάνετε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση, αντανακλώντας την ξεκάθαρη πρόθεσή σας, όπως και όλων των άλλων κυβερνήσεων, για συρρήκνωση του κόστους στον τομέα της υγείας. Αφετέρου, η απασχόληση ιδιωτών στο ΕΣΥ ενισχύει τη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αφού οι πληρωμές των ιδιωτών θα γίνονται από το νοσοκομείο επιχείρηση, δηλαδή από τους ασθενείς άμεσα ή έμεσα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα μέτρο που από την επιστημονική σκοπιά είναι επικίνδυνο. Αφού ένας γιατρός, για παράδειγμα, πηγαίνοντας σε διαφορετικά νοσοκομεία 2-3 φορές την εβδομάδα, δεν μπορεί να έχει την ίδια άρτια επίγνωση και παρακολούθηση των περιστατικών που έχει ένας μόνιμος γιατρός σε κάθε μονάδα υγείας. Αντίστοιχα, το μέτρο των αποδειγματινών ιατρίων και χειρουργείων, που έγινε μάλιστα και κουβέντα και στην Επιτροπή, είναι ενδεικτικό της περαιτέρω εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Εφαρμογή της κατεύθυνσης νοσοκομείο αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα, που θα επιδιώκει να αυξάνει τα έσοδά του από τις τσέπες των ασθενών. Ενώ συγχρόνως θα απαλλάσσεται το κράτος, κρατικός προϋπολογισμός, από την υποχρέωση αυτή. Έτσι τώρα η Νέα Δημοκρατία διευρύνει στην ουσία ότι είχε γιγαντωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα, για παράδειγμα, των αποδειγματινών ιατρίων. Συγχρόνως αναδεικνύεται το εξής. Εάν όλοι σας λοιπόν, όσοι κυβερνήσατε, ανησυχούσατε για τις μακροχρόνιες αναμονές, για παράδειγμα στα χειρουργεία, και τις σοβαρές συνέπειες στην υγεία του λαού, θα είχατε προσλάβει όλο το αναγκαίο προσωπικό ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα χειρουργεία και το απόγευμα.
χωρίς όμως ο ασθενής να χρειάζεται να πληρώσει τίποτα επιπλέον. Και ακριβώς τα ανωτέρω αποτελούν κομμάτια ενός ευρύτερου σχεδίου για τη διεύρυνση των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, των ΣΔΙΤ, στα δημόσια νοσοκομεία, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο το πεδίο για κερδοφόρες business των επιχειρηματιών και παράλληλα την απόσυρση του κράτους από το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Μάλιστα, η κυβέρνηση, για να πείσει, χωρίς όμως να πρωτοτυπεί, χρησιμοποιώντας και επιχειρηματολογία καρμπών με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, παρουσιάζει αυτού του τύπου τις αναδιαρθρώσεις, είτε ως φάρμακο για τη μείωση της πατάλης, του νοικοκυρέματος στον χώρο της δημόσιας υγείας, είτε των δημόσιων νοσοκομείων εννοώ, είτε το ότι οι πολίτες θα απολαμβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας καθημερινά και άλλα και άλλα. Μα τα ίδια δεν λέγατε όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα? Τα ίδια ακριβώς. Έτσι λοιπόν διαχρονικά και με την επίκληση όλες αυτές τις επιχειρηματολογίες τι κάνατε? Πετσοκόψατε τους κρατικούς προϋπολογισμούς για την υγεία και την πρόνοια στο όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας, θεωρώντας κόστος τις λαϊκές ανάγκες, υποβαθμίσατε και απαξιώσατε το δημόσιο σύστημα, μειώσατε το προσωπικό, συγχωνεύσατε κλινικές, κλείσατε νοσοκομεία και άλλα. Από τη μία εξοικονομήσατε κονδύλια για να στηρίξετε ποικιλοτρόπως το κεφάλαιο, και από την άλλη ωφελήσατε τους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία, εξασφαλίζοντάς τους τεράστια πελατεία και φυσικά τεράστια κέρδη. Χαμένοι όμως και πριν και τώρα, αλλά και αύριο, ποιοι? Οι εργαζόμενοι. Τα άλλα λαϊκά στρώματα, η πλειοψηφία του λαού μας. Αφού θα έχουμε νοσοκομεία, κλινικές και τμήματα διαφόρων ταχυτήτων, ανάλογα με τα έσοδά τους. Ασθενείς πολλών ταχυτήτων, ανάλογα με τα ιδιωτικά συμβόλαιά τους στις ασφαλιστικές εταιρείες, είτε με τα χρήματα που θα καταβάλουν απευθείας στα ταμεία των νοσοκομείων. Για υπηρεσίες όμως, και το τονίζουμε, που δικαιούνται και που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν δωρεάν και σε υψηλότατο επίπεδο από ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας. Παράλληλα, οι σχεδιασμοί, το σχέδιό σας σημαίνει παραπέρα επέκταση των ελαστικών σχέσεων του προσωπικού, τη συνέχιση των προσλήψεων με το σταγονόμετρο, την κατάργηση της σταθερής εργασίας, τη μισθολογική εξαθλίωση, την επαραντητικοποίηση της εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους υγειονομικούς και το λαό συνολικά. Εξάλλου τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η εμπειρία από κράτη όπου εφαρμόστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες οι ΣΔΙΤ, οι συμπράξεις δηλαδή δημόσιου ιδιωτικού τομέα, Βρετανία, Σουηδία και αλλού, με τραγικές συνέπειες όμως για τους λαούς, τους εργαζόμενους στα συστήματα υγείας, με απολύσεις, εντατικοποίηση, άνευ προηγουμένως σωματική και πνευματική κόπωση των υγειονομικών, μεγάλες αναμονές για εξετάσεις και άλλα. Και ακριβώς οι πολιτικές της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του κόστους οφέλους που θωρακίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και πετσοκόβει τις κρατικές δαπάνες, συνθλίβοντας τις λαϊκές ανάγκες, αναδείχθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο στην πανδημία. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς λέμε ότι δεν χωράει καμία επανάπαυση, παρά χρειάζεται η υγειονομική μαζί με όλο το λαό να δυναμώσουν τον αγώνα τους για αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του φυσικά θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Και κλείνω με τούτο, κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε με αφορμή τη σημερινή μέρα κινητοποιήσεων των υγειονομικών όλους αυτούς τους υγειονομικούς που έχουν δώσει τη μάχη, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, διεκδικώντας και τι διεκδικώντας αφενός μεν τις προσλήψεις, θεσμικά ζητήματα κτλ. Αναδεικνύοντας όμως και έχοντας ως προμετωπίδα των συνθημάτων τους, των διεκδικήσεών τους, την μετατροπή, την εναντίωσή τους μάλλον στη μετατροπή των δημόσιων μονάδων υγείας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τέλος πάντων σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα θέλαμε να καταγγείλουμε από αυτό το βήμα την απαράδεκτη τακτική της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πειραιά, που στα πλαίσια προπαγάνδησης της συγκέντρωσης που καλεί το λαό της Ελλάδος, της Αθήνας, το Κομμουνιστικό Κόμμα την Παρασκευή,
επιδίδεται σε μία άνευ προηγουμένου εξαφάνιση, να το πω, αποκαθήλωση, να το πω, του προπαγανδιστικού υλικού που το κόμμα μας στο Δήμο του Πειραιά και προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες του Πειραιά και για να συμμετέχει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος, μαζεύει, αποσύρει από τα σημεία όπου το κόμμα μας έχει θέση και τοποθέτηση. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στο Δήμο. Νομίζω ότι και από αυτό το βήμα θα πάρει το μήνυμα και την Παρασκευή χιλιάδες κόσμου θα είναι στο Σύνταγμα εναντιόμενες όχι μόνο στα μέτρα της ακρίβειας και στον εμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά απέναντι συνολικά στο σύστημα που γεννάει φτώχεια, ακρίβεια και πολέμους.